Αντώνη Στυλιανού. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανού. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου, και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ίσως η πιο τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας είναι ακριβώς το 5χρονο παιδί, θύμα λέτε συγκυριών ή ενός κακού συστήματος. Όντως, έχετε απόλυτο δίκαιο. Το θύμα αυτής της κατάστασης, πέραν της θανούσας φυσικά, είναι αυτή τη στιγμή το παιδί, του οποίου πρέπει να φροντίσουμε, και πρώτη στο μέλημά μας είναι η φροντίδα, η ψυχοκοινωνική στήριξη που πρέπει να δοθεί σε εκείνο το παιδί. Και το παιδί είναι θύμα όχι συγκυριών δυστυχώς, αλλά φαίνεται να είναι θύμα μιας σαθρής κατάστασης, η οποία υπάρχει σε διάφορους τομείς της κοινωνίας μας, και σίγουρα οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας φαίνεται ότι έχουν ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουν. Εναπόκειται φυσικά να γίνει πρώτα και να διεξαχθεί δεόντως η έρευνα, η οποία πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη ως προς τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο και φρικιαστικό πραγματικά συμβάν. Όλοι έχουμε δει τις τραγικές εκείνες εικόνες στην τηλεόραση, και σίγουρα έννοια μας αυτή τη στιγμή είναι πρώτιστα να υπάρξει φροντίδα του παιδιού, και επίσης να υπάρξει και να διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν για ένα φόνο, για ένα θάνατο εξαμελίας κάποιων. Και από ό,τι φαίνεται, για άλλη μια φορά, άλλη μια περίπτωση, κύριε Στυλιανού, πρέπει να γίνει το κακό για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά καλούμαστε εκ των υστέρων να αναλάβουμε δράση. Γνωρίζω πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ή περιπτώσεις ατόμων τους οποίους έχει αποκοπεί, για παράδειγμα, το επίδομα, και εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει περίπτωση για πέραν των 8 μηνών που ακόμη αναμένεται αιτιολογημένη απάντηση, και το άτομο εκείνο απειλεί με κάποια να θέσει τέρμα στη ζωή του. Αυτά είναι πραγματικά ανησυχητικά και οφείλουν να συνταράξουν την ψυχή του καθενός μας. Οφείλουμε σαν κοινωνία να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και οφείλουμε να απαιτήσουμε την αλλαγή εκείνη που απαιτείται στους θεσμούς, στις υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα από τέτοιου είδους συμβάντα και περιστατικά. Και σε ό,τι αφορά αυτό το 5χρονο παιδί που είδε την μάνα του να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του, από εδώ και πέρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Στυλιανού? Βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να του δοθεί η ψυχολογική εκείνη στήριξη, ούτως ώστε να ανταπεξέρθει σε εκείνο το θέαμα και στα συμβάντα τα οποία είχε ζήσει, αλλά και να ξεπεράσει τις κάκιστες εκείνες συνθήκες διαβίωσης κάτω από τις οποίες τελούσε μαζί με την ατυχή ή άμυρη μητέρα του. Προέχει αυτή τη στιγμή να του παρασχεθεί όλη εκείνη η απαραίτητη στήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλους συναφείς, ούτως ώστε το παιδάκι να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του και να ξεπεράσει εκείνο το τραγικό συμβάν. Μάλιστα. Και ας ελπίσουμε ότι και ο καθένας με το μερίδιο που αναλογεί να βγούμε από το καβούκι της οικίας μας και να κοιτάξουμε λίγο και δίπλα στον γείτονα. Ακριβώς. Εκείνη η τραγική φιγούρα του παιδιού που παρακολουθούσε ανήμπορο τη μητέρα του να ξεψυχά, αντικατοπτρίζει ουσιαστικά, και πρέπει να δούμε όλοι μας στον καθρέφτη το είδωλό μας και να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, ακριβώς για να εξαλείψουμε την οποιαδήποτε παιδική φτώχεια, την οποιαδήποτε κακοποίηση που μπορεί να συμβεί και τα οποιαδήποτε περιστατικά που οδηγούν και καταλήγουν σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε να δούμε ποιες ενέργειες θα γίνουν προς την κατεύθυνση της διόρθωσης, διότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά.